Διάβαζα προχθές, μάλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλεχος των οικολόγων σας πρότεινε για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, έχει κλείσει το κεφάλαιο με τις εκλογές στους οικολόγους. Έχει επανεκλεγεί ο κύριος Θεοπέμπτσου. Μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία τώρα για τις αρχές, τα κριτήρια κλπ. Επιλογή υποψηφίου για τις προεδρικές. Θα σας ενδιέφερε ως έτσι ένα όνομα κοινής αποδοχής από τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Κυρία Σάβα, υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφοι που τους ενδιαφέρουν να γίνουν, που τους ενδιαφέρει να γίνουν πρόεδρος. Εγώ θεωρώ ότι το θέμα της προεδρίας της Κύπρου δεν είναι αν ενδιαφέρει τον Α, τον Β, τον Γ να γίνει πρόεδρος. Δεν είναι ρομπότ. Όχι. Εκείνο που πρέπει ο καθένας μας να αναλογιστεί αυτή τη στιγμή είναι ότι η Κύπρος βρίσκεται ενώπιον πραγματικά πολύ σοβαρό θέμα. Mm-hmm. Είναι το Κυπριακό, είναι η οικονομία, είναι οι μεταρρυθμίσεις. Και όταν εννοώ μεταρρύθμιση, δεν εννοώ να ψηφίσουμε κάποιους νόμους για την τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Είναι η μεταρρύθμιση ολόκληρη του κράτους. Η Κύπρος χρειάζεται αυτό που ονομάζω εγώ reboot. Και άρα δεν είναι υπόθεση ενός ατόμου. Mm-hmm. Είναι υπόθεση ομάδας και προτάσεων. Εγώ σε αυτή τη διαδικασία δεν έχω μπει ποτέ μου προσωπικά ως Αλεξάνδρα Τσαλίδου. Οπότε θεωρώ ότι αντί να συζητούμε ο τάδε θέλει να γίνει πρόεδρος, το οποίο σαφώς ο καθένας μπορεί να έχει τη φιλοδοξία, αλλά εκείνο που έχει σημασία σε αυτό το στάδιο είναι οι προτάσεις που έχουμε για το να αντιμετωπίσουμε αυτά τα τεράστια προβλήματα, και λέω τεράστια, και θεωρώ ότι κάποιος που θέλει να γίνει πρόεδρος φαίνεται ότι έχει άγνοια κινδύνου, κατά την άποψή μου πλέον. Η Κύπρος έχει τεράστια προβλήματα. Ναι, κυρία Τσαλίδου, αλλά πώς θα ξεκινήσει αυτή η εξίσωση? Πρέπει να δώσουμε αριθμούς πρόσημα. Εξίσωση θα ξεκινήσει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέσεις, κυρία Σάβα, έχουν θέσεις πραγματικές και μπορούν να στηρίξουν αυτές τις θέσεις. Επίσης, εγώ θεωρώ ότι κλείει το κεφάλαιο της μονοανδρίας. Πρέπει να κλείσει επιτέλους, γιατί πληρώνουμε τεράστια λάθη και τεράστια προβλήματα τα οποία θα πληρώσουν και οι μετέπειτα γενιές. Χειρισμού στο Κυπριακό, χειρισμού στην οικονομία, στη διαφθορά. Αυτό που ο επόμενος πρόεδρος, και εγώ αυτό θα αναμένω να δω από όλους τους υποψηφίους, είναι ομάδα. Ποια είναι η ομάδα του καθενός? Μπορεί εκ των υστέρων να μας λέει ότι θα διορίζει άριστους και ο ένας άριστος μετά τον άλλον να καταλήγει να είναι διαπλεκόμενος. Άρα, κυρία Τσαρίδη, στα λόγια μου, κάποιοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μεταξύ των οποίων και οι γυναίκες. Άρα, αφού απριόρι λέτε δεν σας ενδιαφέρει, έχετε θέσεις, λέτε ότι κάποιος πρέπει να έχει θέσεις. Πώς θα γίνει αυτή η συζήτηση? Ψάχνουν, δεν το λέω για εσάς μόνο, αλλά επειδή θεωρώ καμιά φορά ο πρόεδρος που τον αδικούμε μπορεί να έχει και δίκιο σε αυτό που λέει με τις γυναίκες. Συμφωνώ μαζί σας. Εκείνο που είπα πριν πάρα πολύ καιρό, εγώ είπα ότι πρέπει να συζητούνται και ονόματα γυναικών. Η Κύπρος έχει άξιες γυναίκες πραγματικά και θεωρώ ότι έχει άξιες γυναίκες σε όλους τους πολιτικούς. Θα εισηγηθείτε εσείς στον κόμμα σας σε κάθε περίπτωση? Όταν θα το συζητήσουμε πραγματικά στην Κεντρική Επιτροπή και στην Πολιτική Επιτροπή, έχω θέση και θα την πω. Εσείς, κυρία Σούπερμαν, επειδή έχετε υποψήφιο, γι' αυτό δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Λοιπόν.